Εδώ είμαστε λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι, είδαμε την επάρκεια των θαλασσινών, των οστρακοειδών εν ώψη της Κυριακής των Βαΐων, ακούσαμε τις ευχές των επαγγελματιών μας, ακούσαμε την λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης, Αποχέτευσης και τις ευχές από τον Πρόεδρο κ. Μικέ Ρήγα. Άνω τελεία όμως για να συνδεθούμε και να συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Έπαρχο της Περιφερειακής μας Ενότητας, κ. Μανώλη Μουσελή. Κύριε Έπαρχε, καλό σας μεσημέρι. Καλησπέρα κυρία Κοκκιαίνη, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Τι κάνετε, είστε καλά? Μια χαρά. Είναι μια οι μέρες βεβαίως τηλεδιασκέψεων με επάρχους, με δημάρχους, με όλους τους φορείς για να δούμε και τα θέματα της καθημερινότητας, αλλά ειδικά τώρα και της επόμενης μέρας. Ελάτε να σας ακούσουμε. Ένα από τα καλά που θα αφήσει αυτή η κρίση είναι και οι τηλεδιασκέψεις. Ακριβώς. Και πολλά άλλα τα οποία λίγο χαλαρώναμε. Τουλάχιστον σε εμάς που ασχολούμαστε με τα κοινά, είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος να βρισκόμαστε, έστω και μέσα από τις οθόνες των υπολογιστών μας ή των κινητών μας, να κουβεντιάζουμε θέματα της περιφέρειας με τον Περιφερειάρχη, με τους αντιπεριφερειάρχες και με όλους τους δημάρχους της περιφερειάς μας. Έτσι. Χθες πραγματοποιήθηκε η δεύτερη τηλεδιάσκεψη, την οποία συγκάλεσε πάλι ο Γιώργος Χατζημάρχος. Συμμετείχαν οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, οι δύο, οι έπαρχοι όλης της περιφέρειας και οι 34 δήμαρχοι του Νοτιού Αιγαίου, της περιφερειάς μας. Το κυρίαρχο θέμα και το έθεσε ο Περιφερειάρχης ήταν η επόμενη μέρα. Αυτό που κουβεντιάζαμε και στην προηγούμενη συζήτησή μας με εσάς. Η επόμενη μέρα η οποία διαφαίνεται να είναι τόσο δύσκολη όσο είναι και οι μέρες οι οποίες διαβιούμε τώρα, οι πρωτόγνωρες μέρες οι οποίες διαβιούμε τώρα, και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση εμείς να έχουμε προτάσεις, να είμαστε έτοιμοι να δούμε πώς θα ανταπεξέλθουμε στο αύριο. Και βέβαια αυτό που επανήλθε πάλι στο τραπέζι της κουβέντας ήταν η επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Έτσι. Επίσημα πλέον ξανά προς την κυβέρνηση, επαναφορά μειωμένων συντελεστών. Νομίζω το δικαιούμαστε. Μην ξεχνάτε ότι κάποια από τα νησιά μας εδώ και στο νομό μας έχουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Ναι, λόγω του προσφυγικού. Έτσι ακριβώς. Τώρα οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες και πλήττουν όλα τα νησιά. Άρα δεν υπάρχει πλέον λόγος να μην το έχουν και τα υπόλοιπα νησιά. Επομένως, καλούμε την κυβέρνηση μέσω της περιφέρειας, μέσω του Γιώργου του Χατζημάρχου, να επαναξετάσει το θέμα της επαναφοράς των μειωμένων συντελεστών. Για μας είναι θέμα επιβίωσης πλέον. Πολύ σωστά. Θυμάστε ότι... Και να εκλείψουν και οι ανταγωνισμοί μεταξύ των νησιών. Μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε ανάμεσα η Κάλυμνος, και αναφέρομαι στο παράδειγμα της Καλύμνου, η οποία είναι ανάμεσα σε δύο νησιά με μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, στην Κο και στη Λέρο. Βεβαίως. Και αυτό δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα ανταγωνισμού. Και θυμάμαι τον κύριο Περιφερειάρχη να λέει ότι σας δίνω πίσω αν χρειαστεί το μεταφορικό ισοδύναμο, δώστε μου τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Αυτή είναι μια πολιτική θέση της περιφέρειας και, και του Περιφερειάρχη. Έτσι είναι, όντως. Και σαφέστατα συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Το άλλο, το δεύτερο πράγμα το οποίο κουβεντιάστηκε είναι η αύξηση προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Θα πρέπει τα χρήματα κατά κάποιο τρόπο να μετακυλήσουν προς τις περιφέρειες. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την αύξηση των χρηματικών ροών. Για να γίνει όμως πραγματικότητα αυτό, θα πρέπει να αλλάξει και ο 44-12. Ο 44-12, αυτούς που ασχολούνται με αυτά, γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι ο νόμος με τον οποίο γίνονται τα δημόσια έργα. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκος, πάρα πολύ δύσκολος. Να φανταστείτε, να το πω έτσι χαρακτηριστικά, να ξεκινήσουμε σήμερα ένα έργο, μπορεί να το τελειώσουμε και σε 2 ή 3 ή 4 χρόνια. Επομένως, δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον το πράγμα. Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Καλό είναι κάποια από τα πράγματα τα οποία κρατάμε τώρα αυτή τη στιγμή, στις μέρες που διαβιούμε, να μας παρακινήσουν να αλλάξουμε και κάποια άλλα πράγματα. Έτσι, είναι μια χρυσή ευκαιρία, γιατί η χώρα μας θα βγει σχεδόν αλόβητη από αυτήν εδώ την κρίση. Είναι μια χρυσή ευκαιρία να δούμε την αναγέννηση της Ελλάδας, την ανασυγκρότηση της Ελλάδας. Πήραμε πολλά παραδείγματα, τιμωρηθήκαμε από αυτήν εδώ την κρίση, όχι μόνο εμείς και όλος ο κόσμος, αλλά είναι μια χρυσή ευκαιρία να δούμε τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Αυτό εννοούμε επόμενη μέρα. Και στη βάση αυτή πάνω την επόμενη εβδομάδα, στην επόμενη τηλεδιάσκεψη, ο Περιφερειάρχης θα φέρει πρόταση.
πρόταση, την οποία θα καλούμαστε εμείς όλοι οι οποίοι συμμετέχουμε σε αυτό να τοποθετηθούμε επί αυτών για να φύγουν οι προτάσεις πλέον προς την κυβέρνηση, να αρχίζουμε να ετοιμαζόμαστε για το αύριο. Αυτό ήταν το κυρίαρχο θέμα και στη βάση αυτή πάνω τοποθετήθηκαν όλοι οι δήμαρχοι, μεταξύ αυτών και οι δήμαρχοι της επαρχίας μας και ο δήμαρχος Καλλιμνίων, ο κύριος Γιακομιχάλης, ο οποίος μίλησε για ένα νέο πλαίσιο στήριξης των νησιών μας. Mm-hmm. Πέρα από αυτά όμως, κατά τη διάρκεια της συζήτησης κουβεντιάστηκαν και κάποια άλλα πράγματα και στην δική μου την τοποθέτηση μίλησα και για κάποια θέματα τοπικά και του Ισκαλύμνου και των υπολείπων νησιών της επαρχίας μας, όπως ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε και το χειρίστηκα προσωπικά γιατί απευθύνθηκα προς εμένα, είναι κάποια θέματα θεραπείων καρκινοπαθών. Μάλιστα. Έτσι, αυτοί είναι κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι αναταχτά διαστήματα, μια φορά το μήνα, δύο φορές το μήνα, θα πρέπει να μεταβαίνουν στο κέντρο πάνω στην Αθήνα για να κάνουν τις θεραπείες τους. Αυτό τώρα είναι αδύνατο. Δεν επιτρέπεται να πάνε. Τους απαγορεύουν οι γιατροί τους να βγουν έξω από το σπίτι τους γιατί είναι και ευπαθείς ομάδες. Παράλληλα όμως, τρέχουν και οι μέρες που θα πρέπει να κάνουν και τις θεραπείες τους. Ακριβώς. Έτσι. Χειριστήκαμε ένα-δύο τέτοιες υποθέσεις, δυσκολευτήκαμε όμως, φέραμε το πέρας στο να συνεννοηθούν τα δύο νοσοκομεία της Αθήνας και της Καλλίμνου για να μπορούν να γίνουν οι θεραπείες εδώ στην Καλλίμνου. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνεται με παρεμβάσεις, πρέπει πλέον τα νοσοκομεία από μόνα τους να βρίσκουν τη λύση την απλή. Αντί να πάει στην Αθήνα ο άνθρωπος να κάνει τη θεραπεία, να εσέρθουν τα φάρμακα κάτω, να κάνει τη θεραπεία του εδώ στο νησί του. Έτσι είναι, είναι και αυτό το κομμάτι, διότι μπορεί να εμφανίστηκε ο κορονοϊός, αλλά δεν γιατρεύτηκαν όλα τα άλλα. Ακριβώς. Είναι θέματα υγείας και θα πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι πάνω σε αυτό όλοι μας. Και αναφέρομαι στη δημόσια διοίκηση. Γενικώς, όπως το λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο, πράγματα τα οποία όχι απλά ήταν τόσα χρόνια μέσα σε έναν κυκαιώνα υπογραφών, γραφειοκρατίας και τα λοιπά, καιρός να ξεμπλοκάρουν, κύριε Έπαρχε. Στη βάση αυτή παραργαζόμαστε όλοι μας εδώ και προσωπικά να μιλήσω για τον εαυτό μου. Προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας με βάση τη λογική. Δεν θα περιμένουμε τώρα την κυβέρνηση και την πολιτεία να βγάλει νόμο ειδικό για την Καλλίμνου, για την επαρχία Καλλίμνου. Έτσι, στα πλαίσια της νομιμότητας, την οποία τη γνωρίζουμε όλοι ποια είναι η νομιμότητα, και στα πλαίσια της λογικής να δίνουμε λύσεις εξυπηρέτησης των πολιτών μας. Με αυτό ασχολούμαστε καθημερινά και αυτή τουλάχιστον είναι η φιλοσοφία η δική μου, με την οποία εργάζομαι αυτές τις μέρες. Θέλω να πω και το κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς συζητάνε όλοι και διαδικτυακά και όχι μόνο, ότι κάποια τεστ που έγιναν τις τελευταίες ημέρες, όλα καλά. Έτσι, ήταν αρνητικά. Ήθελα να κλείναμε με αυτό. Θα το αναφέρουμε και αυτό, θα το κουβεντιάσουμε και αυτό, όμως να κλείσουμε με την τηλεδιάσκεψη, γιατί τέθηκαν και άλλα θέματα, θέματα μελισσοκόμων. Είχα μία συνάντηση και μία επαφή τηλεφωνική με τον πρόεδρο των μελισσοκόμων, ο οποίος μου έθεσε ένα θέμα, το οποίο και αυτό είναι σημαντικό. Το αναδείξαμε, ναι, βεβαίως. Το αναδείξατε κι εσείς. Αναφορικά και αναφέρομαι στους μελισσοκόμους μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή για αναπαραγωγή έχουν κάποια μελίσια και στην ΚΟ και στη Ρόδο. Όντως είναι ένα θέμα, γιατί από τη στιγμή που ζητάμε τον απόλυτο αποκλεισμό των νησιών μας, αντιλαμβάνεστε το να πηγαίνουν έρχονται κάποιοι είναι ένα πρόβλημα. Όμως εδώ θα πρέπει να το δούμε, να δούμε πλέον στη βάση της ιδιαιτερότητας και στη βάση της επιβίωσης ενός κλάδου. Γιατί αν τα μελίσια τα αφήσει από μόνα τους, τότε θα καταστραφούν παντελώς αυτοί. Έτσι είναι. Και έτσι είπαμε να υπάρχει μια σχετική συνεννόηση μεταξύ των δημάρχων των νησιών που φεύγουν οι μελισσοκόμοι και που βρίσκονται οι μέλισσες, για να μπορεί να υπάρχει μια εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας αυτό. Ακριβώς, γιατί τώρα είναι η ανθοφορία. Ακριβώς. Και βέβαια ένα τελευταίο θέμα το οποίο ανέφερε ο Περιφερειάρχης, και επειδή και εμείς το ζούμε εδώ στην Καλλίμνου, να πω για τις συχνές διακοπές της ΔΔΕ. Ναι, ναι. Έτσι, σχεδόν καθημερινές διακοπές της ΔΔΕ. Από ό,τι μας ενημέρωσε, η ΔΔΕ έγγραφο στην πολιτική προστασία, η οποία λέει ότι αν δεν τακτοποιηθούν αυτές οι επισκευές, οι ανανεώσεις του δικτύου, τότε υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του συστήματος. Ως εκ τούτου, σε αυτή τη βάση, έτσι όπως το θέτει η ΔΔΕ, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μπορούμε να κάνουμε υπομονή λοιπόν εμείς οι πολίτες. Απλά σε συνεννόηση δική μου με τον προϊστάμενο της ΔΔΕ, είπαμε ότι αυτά θα πρέπει να αραιώνουν σιγά σιγά και να μικραίνει και ο χρόνος διακοπών. Γιατί ο κόσμος πλέον βρίσκεται τόσο στα σπίτια του και δεν μπορεί να το έχει συχνά αυτό τις διακοπές. Πολύ σωστά το λέτε. Με αυτά εκλείνω τα όσα είχα να πω για την τηλεδιάσκεψη και να δώσω και δύο-τρεις ειδήσεις, τις οποίες ενδιαφέρει τον κόσμο και μας παίρνουν τηλέφωνα στο επαρχείο. Ένα από τα θέματα τα μεγάλα, το εποχιακό, είναι και ο χτινίατρος.
Ξέρετε ότι πλησιάζει η μεγαλοβδομάδα, θα έχουμε σφαγές αμνοερυφιών και αυτά δεν μπορούν να γίνουν νομίμως αν δεν υπάρχει κτηνίατρος. Ενημερώνουμε λοιπόν τους συμπολίτες μας ότι ο κτηνίατρος θα βρίσκεται στην Κάλυμνο αύριο, Σάββατο, και την Μεγάλη Τρίτη. Μετά από 2-3 μέρες θα είναι πάλι στο νησί μας για να επιβλέψει τις σφαγές των αμνοερυφιών. Επίσης να πούμε ότι η μία απόφαση η οποία είχαμε πάρει στην προηγούμενη τηλεδιάσκεψη αναφορικά με τη διανομή τροφίμων από την περιφέρεια, ως επαρχείο εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε σε συνεννόηση με τους δημάρχους. Βρήκαμε το κατά προσέγγιση αριθμό δικαιούχων σε όλα τα νησιά μας, στις επαρχίες μας, το καταθέσαμε στην περιφέρεια, το αποστείλαμε στην περιφέρεια και όταν θα είμαστε έτοιμοι να πούμε για την παραλαβή των τροφίμων και για τη διανομή, θα ενημερώσουμε και τον κόσμο για να γνωρίζει πού θα γίνει και με ποιο τρόπο θα γίνει η διανομή των τροφίμων. Προς το παρόν δεν έχουμε τίποτα άλλο επί αυτού του θέματος, επειδή παίρνουν τηλέφωνα και ρωτάνε. Και ρωτάνε, λογικό είναι. Σαφέστατα είναι πολύ λογικό και ασπαστήκαμε την προτροπή του κόσμου και ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Δημάρχος, το έφερε ως θέμα στην προηγούμενη τηλεδιάσκεψη και αποφασίστηκε ομόφωνα από όλους τους συμμετέχοντες να προχωρήσουμε σε διανομή τροφίμων. Και θα γίνει πάρα πολύ σύντομα. Θα υπάρχουν σχετικά δελτία τύπου που θα ενημερώνουν τον κόσμο. Κλείνοντας, μη σας καθυστερώ κι άλλο και μη σας παταλώ τον πολύτιμο τηλεοπτικό σας χρόνο, να πω ότι χθες είχαμε μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση και το λέω έτσι με αυτόν τον τρόπο, γιατί τις προηγούμενες 2-3 μέρες είχαμε αγχωθεί πάρα πολύ με κάποια συμβάντα. Λοιπόν, τρία κρούσματα, πιθανά κρούσματα τα οποία είχαμε στο υποψιασμένα. Υποψιασμένα κρούσματα βγήκαν αρνητικά. Ωραία. Και αυτό ήταν κάτι που με χαροποίησε και εμένα προσωπικά ιδιαίτερα, γιατί οι προηγούμενες 2-3 μέρες ήταν λίγο αγχωτικές. Πάμε καλά. Νομίζω ότι τηρούμε τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και του Υπουργείου Υγείας και στο τέλος, όπως σας είπα, θα είμαστε όλοι παρόντες στο συναγερμό της λήξης. Επειδή την ερχόμενη εβδομάδα είναι μεγάλη εβδομάδα, εβδομάδα παθών, εβδομάδα κατάνοιξης για όλους μας, να ευχηθώ, μια και μου δίνεται η ευκαιρία τώρα, καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση, με την πραγματική έννοια καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Η πίστη μας, η θρησκεία μας παραμένει αυτή που είναι, η θρησκεία των προγόνων μας, πιστεύουμε και θα το ζήσουμε αυτή τη φορά με διαφορετικό μεν τρόπο, αλλά με την ίδια και ίσως και περισσότερη θέρμη το Πάσχα και οι Άγιες Μέρες που μας έρχονται. Πρέπει να είμαστε όλοι καλά για να ζήσουμε τις επόμενες Πασχαλιές έτσι όπως μας έχουν μάθει, έτσι όπως έχουν μάθει και εμείς στα δικά μας τα παιδιά. Ευχές για υγεία, καλή Ανάσταση σε όλους μας. Καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά, να χαίρεστε την οικογένειά σας, να περάσετε όμορφα και κάπου θα συναντηθούμε να έχουμε και το μήνυμά σας διαφορετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση σε όλους επίσης. Να είστε καλά, κύριε Επάρχε. Ήταν ο έπαρχος της Περιφερειακής μας Ενότητας, ο κύριος Μανώλης Μουσελής, αγαπητοί μου φίλοι. Όμως Σαββατοκύριακο Μεσολαβή, κάπου θα κινηθούμε, κάτι θα ψωνίσουμε, έστω και μια μικρή μετακίνηση, έτσι μπορεί να έχουμε και μηνύματα κάποιων άλλων ανθρώπων για τις επόμενες πραγματικά ξεχωριστές μέρες. Ό,τι και αν είναι, μια που έλεγε για το θέμα της ΔΕΗ, σας διαβάζω από την ανακοίνωση που και εμένα μου έστειλαν, ότι από τη ΔΕΗ ανακοινώνεται ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών θα έχουμε την Κυριακή, έτσι, μεθαύριο, θα έχουμε την διακοπή ρεύματος από τις 7 το πρωί έως τις 11 στην ευρύτερη περιοχή Χριστού, μάλιστα, στο κέντρο λοιπόν εδώ της πόλης μας. Οπότε καταλαβαίνετε, πρέπει να γίνουν κάποιες απαραίτητες τεχνικές εργασίες και άλλη μια δεύτερη που βλέπω εδώ είναι για αύριο, Σάββατο του Λαζάρου, είναι από τις 7 το πρωί και πάλι έως τις 11 και πάλι στην ευρύτερη περιοχή του Χριστού. Πάει να πει ότι κάποια πράγματα συμβαίνουν και χρειάζεται να μεσολαβήσουν έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης. Πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπητοί μου φίλοι, και ερχόμαστε για να παρακολουθήσουμε άλλη μια συνέντευξη από τον κύριο Γιώργο Μαύρο.